Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Το θέμα της φαρμακευτικής θεραπείας της παχυσαρκίας είναι μια πραγματικά πονεμένη ιστορία. Έχει γνωρίσει πάρα πολλά κύματα, πάρα πολλές απογοητεύσεις, πάρα πολλές προσδοκίες και για πολλά χρόνια δεν είχαμε στην πράξη σχεδόν τίποτα στα χέρια μας, για τα τελευταία 8 χρόνια περίπου, σχεδόν τίποτα στα χέρια μας για να αντιμετωπίσουμε φαρμακευτικά την παχυσαρκία. Και παρότι το ποίημα που συνήθως λέμε στους παχύσαρκους ασθενείς που έρχονται στο ιατρείο παχυσαρκίας είναι ότι έχουμε μόνο 4 τρόπους για να αντιμετωπίσουμε το βάρος, δίαιτα, άσκηση, φάρμακα και χειρουργείο, το κομμάτι φάρμακα πρακτικά αφορούσε το φάρμακο, όπως θα δούμε συνέχεια, ένα φάρμακο μόνο την ορχλιστάτη μέχρι πρότινος, όπου αρχίζουμε να έχουμε κάποιες νεότερες θεραπείες και σίγουρα είναι αρκετά ενδιαφέρον να δει κανένας και πού τίνει η έρευνα που αφορά τις νεότερες θεραπείες. Το παρελθόν, το γνωρίζουν οι περισσότεροι, είναι αρκετά αμαρτωλό. Η πρώτη προσπάθεια έχει γίνει πάνω από 130 χρόνια πίσω, το 1893. Και δοκιμάστηκε τότε να δοθεί θυροξίνη για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Προφανώς το λογικό είναι να δημιουργήσει θερμογένεση και να αυξήσει την ενεργειακή δαπάνη. Προφανώς δεν έχει καμία λογική να χορηγήσουμε θυροξίνη σε ασθενείς λόγω της τοξικότητας. Με συγχωρείτε, έχω ένα κρύωμα. Και ακολούθησε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η σειρά των αμφεταμινοειδών, των αμφεταμινών και των παραγόγων τους, οι οποίες ήταν πραγματικά εξαιρετικά αποτελεσματικές, προήγαν τη θερμογένεση, προήγαν την ανορεξία, επέφεραν τον κορεσμό, όμως είχαν το μεγάλο πρόβλημα ότι πρώτον προξενούσαν κατάχρηση, εξάρτηση και οδηγούσαν σε θάνατο από καρδιακά νοσήματα, από βαλβιδοπάθειες και από αγγειακά νοσήματα. Εσχάτως είχαμε δύο φαρμακευτικές ουσίες, οι οποίες αποσύρθησαν, η μία το 2008 και η άλλη το 2010. Και κατά την ταπεινοτάτη άποψη των μιλώντος, λανθασμένα αποσύρθηκαν. Τέλος πάντων, αυτό ίσως να είναι θέμα συζήτησης μετά την παρουσίαση. Η μία ήταν ο αποκλειστής των υποδοχείων τύπου 1 των ενδοκαναβινοειδών, το Rimonabant, που όπως λέει και η λέξη, τα ενδογενή καναβινοειδή ασχολούνται με το αίσθημα της ανταμοιβής από οτιδήποτε, προξενεί αίσθημα ανταμοιβής, όπως είναι το ενόπνευμα, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι το φαγητό, όπως είναι το αποϊωειδή, όπως είναι τα καναβινοειδή τα ίδια. Και πραγματικά εκεί ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό, μάλιστα είχε και πολύ καλές περιφερικές δράσεις ως φάρμακο. Και μείωνε την πρόσληψη στροφής. Ήταν αποτελεσματικό σε ένα βαθμό περίπου 5% απώλειας σωματικού βάρους κατά μέσο όρο. Όμως, επειδή μειώνοντας το αίσθημα της ανταμοιβής υπάρχει η πιθανότητα να διαταραχθεί το θυμικό και επειδή πολλοί άνθρωποι χορήγησαν το φάρμακο αυτό χωρίς να λαμβάνουν ένα καλό ψυχιατρικό ιστορικό, υπήρξαν περιστατικά σοβαρής κατάθλιψης και 2-3 αυτοκτονίες που οδήγησαν τελικά στην απόσυρση του φαρμάκου το 2008. Ένα άλλο φάρμακο του προσφάτου παρελθόντος, το οποίο ήταν και αυτό αρκετά αποτελεσματικό, 4-5% περίπου αποτελεσματικότητα όσον αφορά το αρχικό σωματικό βάρος, ήταν ένας αναστολέας επαναπρόσληψης νοραδρεναλίνης και σεροτονίνης, η σιμπουτραμίνη, η οποία αναπτύχθηκε αρχικά ως αντικαταθληπτικό, είναι η γνωστή κατηγορία των αντικαταθληπτικών αυτών. Δεν ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό ως αντικαταθληπτικό, όμως επειδή είχε νοραδρεναλική δράση, προήγε τη θερμογένεση και επίσης επέφερε και τον κορεσμό. Χρησιμοποιήθηκε για κάποια χρόνια, ήταν σχετικά αποτελεσματικό, επειδή όμως αύξανε την αρτηριακή πίεση κατάτι και τις φύξεις πάλι κατάτι, 3 μιλιμέτρη στήλη σιδηροαργύρου περίπου και 3 φύξεις ανά λεπτό. Μία μελέτη, η οποία το χορήγησε, δοκίμασε να δει το αποτέλεσμα της χορήγησης σε άτομα τα οποία ήταν υψηλού κινδύνου και κανονικά δεν θα έπρεπε να παίρνουν σιμπουτραμίνη, κατέδειξε αυξημένα καρδιαγγειακά συμβάματα σε ποσοστό μικρό, σε σύγκριση με το πλασίμπο, αλλά στατιστικά σημαντικό, χωρίς περισσότερους θανάτους, αλλά συμβάματα, πράγμα που οδήγησε γι' αυτό στην απόσυρση της σιμπουτραμίνης. Και πλέον το παρόν μέχρι πρότινος ήταν πτωχότατο. Είχαμε μόνο την ορλιστάτη. Και η ορλιστάτη, όπως και κάθε φάρμακο κατά της παχυσαρκίας, δεν είναι ένα φάρμακο το οποίο πρέπει να χορηγείται έτσι σε ένα νεαρό άτομο, σε μια νεαρά κοπέλα η οποία έχει δείχνει μαζί σώματος 23 και θέλει απλώς να χάσει 2 κιλάκια ή έχει μεγάλο πισινό και θέλει να πάει στον γάμο της ξαδέρφης. Είναι ένα φάρμακο το οποίο χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες ενδείξεις όπως πρέπει να χορηγούνται όλα τα φάρμακα, όχι μόνο της παχυσαρκίας. Και η ένδειξη για όλα τα φάρμακα της παχυσαρκίας ήταν πάντα δείκτης μάζας σώματος πάνω από 30, άρα πραγματική παχυσαρκία, έστω χωρίς παράγοντες συνοδούς καρδιαγγειακού κινδύνου ή υπέρβαρο μεν. 27 και άνω, αλλά μέναν οι περισσότερους παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.
πάντα, και αυτό ισχύει και για την ογκλιστάτερα και για τα επόμενα φάρμακα, τα οποία θα διέλθω σε λίγο, πρέπει να συγχορηγείται με γενοδυτική παρέμβαση. Τα φάρμακα συνήθως ενισχύουν την γενοδυτική παρέμβαση και δεν εξαφανίζουν το βάρος κατά έναν τρόπο μαγικό. Η ογκλιστάτη είναι γνωστή νομίζω στους περισσότερους, δεν θα καθυστερήσω από ιδιαίτερα. Είναι ένας αναστολέας παγκρεατικών κεντρικών λιπασών. Άρα απαγορεύει την απορρόφηση μέρους του λίπους που προσλαμβάνουμε την τροφή, το οποίο λίπος αυτό αποβάλλεται με τα κόπρανα. Δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική. Έχει μια υπεροχή έναντι του εικονικού φαρμάκου γύρω στα 3, 4, 2, 5 κιλά, αναλόγως της μελέτης. Η κλασική μελέτη Ζέντος εξέτασε 3.300 άτομα, παχύσαρκα, πάνω από 30 δεκτήμα ζασώματος, εκ των οποίων το 1 πέμπτο είχε διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη. Όμως το μήνυμα που έχουμε από αυτή τη μελέτη αλλά και από άλλες μελέτες είναι ότι μια μικρή περαιτέρω απώλεια βάρους μπορεί να είναι κλινικά σημαντική. Αυτό που έλεγε προηγουμένως ο κύριος Κυριαζής. Διότι μέσα στα αυτά τα 4 χρόνια παρακολούθησης, η μείωση της προόδου σε διαβήτη του συνολικού πληθυσμού ήταν 37% και των ατόμων που ήταν σε υψηλό κίνδυνο, των ατόμων που είχαν διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, ήταν 45%. Με αυτή τη μικρή διαφορά των 3 κιλών. Άρα δεν έχει, σε καμία περίπτωση δεν έχει νόημα να σταματήσουμε και να πούμε ότι τι να το κάνω τα 3 κιλά, δεν θα μου προσφέρει κάτι παραπάνω. Μας προσφέρει ακόμα και το να αποτρέψουμε την περαιτέρω αύξηση του βάρους. Πολλό μάλλον ακόμα και μια μικρή απώλεια βάρους. Είναι πάντα κλινικά σημαντική. Η ανεπιθύμητης ενέργεια της ογκλιστάτης είναι αυτές οι οποίες αποτελούν και την τροχοπέδη για την περαιτέρω χρησιμοποίησή της και βέβαια η μέτρη αποτελεσματικότητά της κυρίως είναι η εστιατόρια, το λίπος πρέπει από κάπου να αποβληθεί, το περιτέβον λίπος και αυτό αποβάλλεται με τα κόπρανα. Και αν προσπαθήσει κανένας, δεν θέλω να σας τρομάξω με αυτή τη διαφάνεια, να δει περίπου κατά τρόπο περιληπτικό πού προσπαθούν να στραφούν οι φαρμακευτικές εταιρείες για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, βλέπουμε όλους αυτούς τους πιθανούς στόχους, τόσο περιφερικά συστήματα, περιφερικά σήματα, όσο και στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Συνήθως τα περιφερικά συστήματα επιδρούν επί του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και βέβαια είναι λογικό, η παχυσαρκία είναι μια επιδημία, αλλά είναι και πολύ προσοδοφόρος επιδημία, αν κάποιος μπορέσει να βρει μια σοβαρή, αποτελεσματική και ασφαλή φαρμακευτική θεραπεία. Αυτή ενδεχομένως και η φαλάκρα θα είναι οι πιο προσοδοφόρες από όλους. Και έχουμε πλέον φάρμακα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και θα τα έχουμε στα χέρια μας σύντομα. Πόσο αποτελεσματικά, πόσο ασφαλή, θα το δούμε στη συνέχεια. Έχουμε το συνδυασμό αλτρεξόνης βοπροπιώνης, οι οποίες δρούν κεντρικά. Έχουμε τη λιραγλουτίδη, τη γνωστή μας από το σακαρό διαβήτη τύπου 2 λιραγλουτίδη, η οποία είναι ένα περιφερικό σήμα, συνθετικό περιφερικό σήμα, το οποίο τελικά και αυτό δρά κεντρικά. Έχουμε τη λόρκασερίνη, η οποία κυκλοφορεί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες και δρά κεντρικά, και το συνδυασμό φεντερμίνη στο πειραμά της, που και αυτό κυκλοφορεί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα φάρμακο το οποίο αναμένουμε και στην Ελλάδα σύντομα είναι ο συνδυασμός βουπροπιώνης αλτρεξόνης. Είναι δύο γνωστές ουσίες. Η βουπροπιώνη χρησιμοποιείται ως αντικαταθληπτικό αλλά και ως βοήθημα στην διακοπή του καπνίσματος. Έχει κυρίως ντοπαμινεργική δράση και από ό,τι φαίνεται μειώνει την τάση για πρόσληψη τροφής, όπως επίσης και η ναλτρεξόνη χρησιμοποιείται στην απεξάρτηση από τα οπιοειδή και από το ινόπνευμα. Αν θέλει κανείς δηλαδή να τα αγγλοσαξονικά να τα περιγράψει, είναι και τα δύο anti-craving φάρμακα. Μάλιστα, γι' αυτό το λόγο πιθανότατα στις ΗΠΑ το φάρμακο ονομάζεται Contrave, Controls Cravings πιθανότατα. Έχουν λοιπόν ανορεξιογόνο επίδραση και φαίνεται ότι μειώνουν και το αίσθημα της ανταμοίβης. Και δοκιμάστηκαν σε συνδυασμό, σε λίγο μικρότερη δόση από ό,τι χορηγούνται συνήθως, για την παχυσαρκία. Και βλέπουμε μια πολύ ικανοποιητική αποτελεσματικότητα της τάξης περίπου το 8% απώλειας βάρους. Χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες, με εξαίρεση την αυτεία, η οποία ήταν γύρω στο 30%, η οποία όμως ήταν παροδική και ήταν κυρίως στις πρώτες εβδομάδες όπου προοδευτικά αυξάνεται η δόση. Κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση, διότι είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον να δει κανένας πώς δρούν φάρμακα σε μηχανισμούς που λίγο-λίγο καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε πλέον ότι στο κέντρο της πείνας και του κορεσμού, τις πληροφορίες για την πείνα και τον κορεσμό, τις λαμβάνει ένας πολύ μικρός πυρήνας στη βάση του υποθαλάμου, ο τοξοειδής πυρήνας. Αυτός ο μικρός πυρήνας έχει ένα ανατομικό πλεονέκτημα. Στερείται εν μέρη του αιματογεφαλικού φραγμού, άρα ό,τι κυκλοφορεί στο αίμα μας μπορεί να επιδράσει πάνω στον τοξοειδή πυρήνα και να οδηγήσει στις περαιτέρω αποκρίσεις. Και οι κυριότερες αποκρίσεις που έχουμε στον τοξοειδή πυρήνα εξαρτώνται από τους δύο κύριους πληθυσμούς νευρών που έχει, και αυτοί είναι οι NPY, η POMC και CART, πρόοπια μελανοκορτίνη και κόκαινη αμφέταμινη related transcript νευρώνες, οι οποίοι σηματοδοτούν ανορεξία σε μετέπειτα νευρώνες και σε ανώτερους πυρήνες του υποθαλάμου και σε ανώτερα κέντρα. Όπως επίσης είναι οι ορεξιογόνοι νευρώνες που εκρίνουν τα ορεξιογόνα νευροπεπτίδια NPY και EGRP.
Η πρόπιο μελανοκορτίνη είναι ένα πολύ σημαντικό μόριο, το οποίο δίνει ως προϊόν την α-MSH, α-melanin stimulating hormone, η οποία και κυρίως σηματοδοτεί την ανορεξία. Και φαίνεται ότι ο συνδυασμός της βοπροπιόνης ναλτρεξόνης, πέραν των άλλων τα οποία είπα, επιδρά και μέσω αυτού του συστήματος. Η βουπροπιόνη, λοιπόν, κατά τρόπο που δεν έχουμε ακόμα ξεκαθαρίσει, φαίνεται ότι αυξάνει την πρόπιο μελανοκορτίνη. Προϊόν της πρόπιο μελανοκορτίνης είναι η α-MSH, όπως είπα προηγουμένως. Επιδρά στον υποδοχέα τύπου 4 και 3 των μελανοκορτινών και μέσω αυτής της επίδρασης σηματοδοτεί κορεσμό και αύξηση ενεργειακής δαπάνης. Άρα, λοιπόν, είναι ένα πολύ καλό πράγμα να έχουμε αυξημένη πρόπιο μελανοκορτίνη. Μόνο που η πρόπιο μελανοκορτίνη με το κομμάτι του προόπιο έχει και την παραγωγή β' ενδορφίνης, ενός οπιοειδούς ενδογενούς, το οποίο έρχεται αυτοανασταλτικά με ένα ανάστροφο κύκλωμα και αναστέλει την έκρηξη της πρόπιου μελανοκορτίνης. Και χορηγώντας λοιπόν έναν ανταγωνιστή των ενδογενών και των εξωγενών οπιοειδών, μπορούμε να ενισχύσουμε την έκρηξη, την δράση της α-MSH που είναι και το ζητούμενο. Έχει λάβει θετική γνωμότητα της κυκλοφορίας στην Ευρώπη και περιμένουμε να το έχουμε στα χέρια μας τους επόμενους μήνες. Σε όλες τις μελέτες έδειξε μια αποτελεσματικότητα γύρω στο 8 με 10% από όλες σε σχέση με το αρχικό σωματικό βάρος και πάνω από 50% των ασθενών επέτυχαν την κλινικά σημαντική απώλεια του 5%. Αυτές είναι οι δύο κύριες μελέτες, Κορένα και Κορδίο, και βλέπω ότι και στις δύο είχαμε μια απώλεια η οποία ήταν της τάξης του 8%, περίπου διπλάσια από ό,τι ήταν τα σχετικά πρόσφατα φάρμακα που είχαμε. Και όλοι οι ασθενείς είπαν ότι ήταν λιγότερο δύσκολο να ελέγξουν την πρόσληψη τροφής. Τι γίνεται με τις ανεπιθύμητες ενέργειες? Μίλησαμε για την αυτία, κυρίως είναι αποτέλεσμα της λήψης της ναλτρεξόνης και της βουπροπιόνης σε κάποιο βαθμό. Παροδική αύξηση και μικρή αύξηση αρτηριακής πίεσης, αυτό είναι αποτέλεσμα της λήψης της βουπροπιόνης, νοραδρενεργικό. Μικρή αύξηση της καρδιακής συχνότητας ήταν τα πράγματα τα οποία ενταφίασαν την προσπάθεια με την συμπουτραμίνη. Φαίνεται ότι εδώ πέρα δεν είναι τόσο κλινικά σημαντικά. Υπάρχει ένα ερώτημα για τις ψυχιατρικές επιδράσεις, κυρίως λόγω της βουπροπιόνης, άγχος, καταθλιπτικά συμπτώματα. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο στις μελέτες CORE. Με όλα τα αυτά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, και επειδή έχοντας καεί από το χυλό φυσάμε για το γιαούρτι, υπάρχει μια σημαντική προειδοποίηση ακόμα και στο site της εταιρείας ότι αν αισθανθείτε ότι έχετε κατάθλιψη και ιδιαίτερα αν έχετε αυτοκτονικό ιδεασμό, αυτοκτονικά συναισθήματα, τότε απευθυνθείτε στο γιατρό σας. Το GLP-1 το ξέρετε όλοι, δεν θα επεκταθώ πάρα πολύ, απλώς να πω ότι πρώτον εκρίνεται από τα L-κύτταρα κατά αναλογία προς την πρόσληψη θερμίδων. Δεύτερον, ότι οι υποδοχές του GLP-1 βρίσκονται σε όλους τους πυρήνες του υποθαλάμου πρακτικά και παντού στο κέντρο και στα περισσότερα κέντρα του κεντρικού νευρικού μας συστήματος, όπως επίσης και στο στέλεχος. Και πέραν της γνωστής ινκρετινικής δράσης, της υπογλυκαιμικής δράσης, το GLP-1 είναι ένα ισχυρό ανορεξιογόνο σήμα, το οποίο επιδρά κυρίως μέσω του στελέχους με προέκταση στον τοξοειδή πυρήνα, αλλά από ό,τι φαίνεται και στον τοξοειδή πυρήνα. Και βέβαια πλέον έχουμε πολλούς τέτοιους αγωνιστές, την εξενατίδη αρχικά, τη λύρα γλουτίδη, θα έχουμε σύντομα την ντούλα γλουτίδη, έχουμε την εξενατίδη λάρ και πολλές άλλες γλουτίδες, ακριβώς επειδή είναι φάρμακα εξαιρετικά αποτελεσματικά στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και από ό,τι φαίνεται ιδιαίτερα ασφαλή. Και οι πρώτες βέβαια παρατηρήσεις, γνωρίζοντας την ανορεξιογόνο επίδραση του GLP-1, έδειξαν ότι πραγματικά αυτό μπορούσαμε να περιμένουμε στους ασθενείς μας με διαβήτη τύπου 2. Στους 6 μήνες η διαφορά του δείκτυ μάζας σώματος, συγκρινόμενη με όλες τις άλλες κατηγορίες φαρμάκων που έχουμε για το διαβήτη τύπου 2, ήταν αρνητική υπέρ της λίρα των GLP-1 αγωνιστών. 1 με 1,5 στους 6 μήνες, 2 περίπου μονάδες δείκτου μάζας σώματος στον 1 χρόνο. Και βέβαια το απόλυτα λογικό επόμενο βήμα είναι να δοκιμάσουμε να χορηγήσουμε GLP-1 αγωνιστή μόνο και μόνο για την παχυσαρκία απουσία διαβήτου. Και αυτό βέβαια διότι το γεγονός ότι είναι η συνθετική ινκρετίνη ορμόνη και δρά κατά τρόπο γλύκοζο εξαρτώμενο, μας επιτρέπει να το χορηγήσουμε χωρίς το φόβο υπογλυκαιμίας. Και πράγματι άρχισαν οι μελέτες με τη λίρα γλουτίδη, που ήταν ο ισχυρότερος τέτοιος αγωνιστής που είχαμε μέχρι πρότινος. Και ενδεχομένως και ακόμα. Και η λίρα γλουτίδη χορηγήθηκε σε δόσεις υψηλότερες από αυτές που χορηγούμε στο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, 2,4 και συνέχεια 3 μιλιγκράμμ, και συγκρίθηκε σε μία από τις πρώτες μελέτες με την ορλιστάτη. Την πρώτη χρονιά πέτυχε διπλάσια απώλεια βάρους, γύρω στα 8 κιλά έναντι 4 κιλών. Τη δεύτερη χρονιά λιγότερο, αλλά και πάλι υπερδιπλάσια απώλεια βάρους. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Φαίνεται μικρά τα ποσοστά και φαίνονται μικρές οι απώλειες βάρους. Αν έχω ένα νοσογόνο παχύσαρκο άτομο, θα με ικανοποιήσουν 7, 8 κιλά ή 5 κιλά. Το θέμα με τους GLP-1 αγωνιστές και την απώλεια βάρους πρέπει κανείς να το βλέπει υπό το πρίσμα του γεγονότος ότι υπάρχουν άτομα τα οποία όσον αφορά το σωματικό βάρος δεν αποκρίνονται.
γύρω στο 10 με 15% είναι οι λεγόμενοι non-responders. Και είναι non-responders για διαφόρους λόγους, έναν εξ των οποίων σίγουρα είναι ότι προφανώς η πείνα και ο κορεσμός δεν είναι μόνο GLP-1, δεν είναι όλα GLP-1. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί μηχανισμοί οι οποίοι έρχονται να διασώσουν, να διατηρήσουν και να μηνθούν το σωματικό μας βάρος. Όμως οι responders πολύ συχνά βλέπουν εντυπωσιακά αποτελέσματα. Προσωπικά έχω έναν ασθενή, έχουμε μαζί με τους συνεργάτες έναν ασθενή στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στον οποίο με διάφορους, τέλος πάντων με διάφορες ακροβασίες, δώσαμε λιραγλουτίδη στα 3 μιλιγκράμμα, αυτό ξεκίνησε από τα 265 κιλά. Είχε ένα δείκτη μάζας σώματος 88,5. Ήταν ένας νεαρός 29 ετών, ο οποίος δεν μπορούσε να περπατήσει καλά-καλά. Είχε μια τεράστια κρεμάμενη κοιλιά μέχρι τα γόνατα. Και βέβαια με δίαιτα και άσκηση, διότι αυτό κάνουν τα φάρμακα, ενισχύουν την προσπάθεια και βοηθούν τον άνθρωπο να τηρήσει ένα διαιτολόγιο, αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει 132 κιλά. Έχει αποβάλει έναν νοσογόνα παχύσαρκο άνθρωπο από πάνω του και παραμένει πλέον απλά νοσογόνα παχύσαρκος και όχι super obese. Και εξακολουθεί να χάνει. Οι μελέτες scale λοιπόν οδήγησαν τελικά στην έγκριση της χρήσης της λιραγλουτίδης για την απώλεια βάρους και μόνο και όχι παρουσία διαβήτου. Και πολύ ενδιαφέρουσα ήταν η μελέτη Scale Maintenance, όπου το ερώτημα που πήγε να απαντηθεί ήταν κατά πόσο αν κανείς χάνει ενεργά βάρος και προστεθεί λιραγλουτίδη, τότε το αποτέλεσμά της θα είναι επαρκές ή θα είναι αμβλημένο. Και πραγματικά φαίνεται ότι εξακολουθεί και στην ενεργό απώλεια βάρους να δρά. Αρχική απώλεια λοιπόν με υγειονοδυτική παρέμβαση γύρω στο 6% και στη συνέχεια προσθήκη είτε εικονικού φαρμάκου είτε λιραγλουτίδης. Περαιτέρω απώλεια άλλο 6%, τελικά 12% και πάνω από 80% διατήρησαν την απώλεια βάρους το πάνω από 5%. Η λιραγλουτίδη έλαβε πλέον στα 3 μιλιγκράμμ έγκριση για την χρησιμοποίηση κατά της παχυσαρκίας και μόνο, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη, και αυτή θα κυκλοφορήσει τους επόμενους λίγους μήνες. Αν επιθυμείτε τις ενέργειες, τις ξέρουμε, όλοι οι GLP-1 αγωνιστές οδηγούν σε ναυτία, αυτοί είναι παροδικοί και δοσοεξαρτώμενοι. Το θέμα του καρκίνου του παγκρέατος και του μυελιωδούς καρκίνου του θυροειδούς μάλλον έχει απαντηθεί, ο κίνδυνος μάλλον δεν φαίνεται να είναι ορατός, όμως στις μελέτες scale σίγουρα υπήρξε ένα σήμα που αφορούσε την παγκρεατίτιδα και τη χολολιθίαση. Βλέπουμε ότι χολολιθίαση ήταν περισσότερες στην ομάδα της λιραγλουτίδης. Οι χολοκυστίτιδες, αυτό ίσως να είναι ένα επιφαινόμενο, να κάναν περισσότερους υπερήχους διότι είχαν αυξημένα ένζυμα ή αυξημένες βιοχημικές παραμέτρους. Αλλά οι παγκρεατίτιδες, παρότι ήταν μικρός αριθμός, 4 παγκρεατίτιδες, στην άλλη ομάδα δεν υπήρχε καμία παγκρεατίτιδα. Και οι χολοκυστίτιδες ήταν περισσότερες, όπως επίσης και ένα ανεξήγητο, ο καρκίνος του μαστού. Οι παγκρεατίτιδες είναι λογικό να είναι αυξημένες, πιθανώς μάλλον είναι λογικό, αλλά μην ξεχνούμε ότι το ποσοστό τελικά, αν το δούμε, είναι πολύ χαμηλό, 0,2%, και βέβαια τα παχύσαρκα άτομα και τα διαβητικά άτομα βρίσκονται ήδη σε αυξημένο κίνδυνο για να πάθουν παγκρεατίτιδα. Για τον καρκίνο του μαστού, το μόνο σχόλιο που είχαν να κάνουν οι συγγραφείς ήταν ότι ενδεχομένως αυτό να είναι αποτέλεσμα της υπερδιάγνωσης. Τα άτομα τα οποία έχασαν βάρος μπορούσαν πιο εύκολα να ψηλαφίσουν τον μαστό τους ή ενδεχομένως ασχολούνταν περισσότερο και είχαν μικρότερους πια μαστούς, άρα μπορούσαν μικρούς καρκίνους να τους πιάσουν. Πάντως αυτό δεν έχει απαντηθεί τουλάχιστον από αυτή τη μελέτη. Και βέβαια τα νούμερα είναι πολύ μικρά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν άλλα δύο σκευάσματα, ο συνδυασμός της τοπειραμάτης και της φεντερμίνης. Το πειραμάτι είναι ένα αντιεπιληπτικό, το οποίο με άγνωστο τρόπο, μάλλον επιφέροντας την ανορεξία, παρατηρήθηκε ότι μειώνει το σωματικό βάρος, όπως επίσης και ένα ξαδερφάκι των αμφεταμινών, η φεντερμίνη, που δρά όπως και οι αμφεταμίνες, ήταν το καλό κομμάτι του συνδυασμού φενφλουραμίνη-φεντερμίνη, και η οποία έχει και ανορεξιογόνο και θερμογενετική δράση. Κυκλοφορεί μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πολύ καλή αποτελεσματικότητα, γύρω στο 8-9-10%. Μάλιστα, μια μετανάλυση μεταξύ των 4 φαρμάκων που κυκλοφορούν δείχνει ότι ίσως να είναι η πιο αποτελεσματική. Με ακολουθούσα την λιραγλουτίδη και το συνδυασμό της βουπροπιώνης ναλτρεξόνης και τελευταία τη λορκασερίνη. Έχει σημαντικούς περιορισμούς στην κυκλοφορία του από το FDA και πιθανότατα αυτό θα ισχύσει και στην Ευρώπη και είναι απόλυτα λογικό. Και ο περιορισμός είναι ότι αν δεν επιτευχθεί απώλεια βάρους 5% σε 3 μήνες, μια λογική κλινική απώλεια βάρους, τότε θα πρέπει να διακοπεί και για λόγους ασφαλείας αλλά και για λόγους κόστους. Αν επιθύμητες ενέργειες, έχει τερατογόνο δράση το πειραμάτι, αλλά δεν μπορεί να το πάρει μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος και απαιτείται μάλιστα από το FDA δοκιμασιακή ίσως. Ξηροστομία, δυσκυλιότητα, όχι σπουδαία πράγματα, αϊπνία, ζάλη, παρεστησίες και διαταραχές συγκέντρωσης ήταν αυτές οι οποίες
Οδήγησαν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων να μην δώσει έγκριση, ανησυχεί και για ψυχιατρικές και γνωσιακές διαταραχές. Δεν είναι βέβαιο ότι θα έχουμε το φάρμακο αυτό στα χέρια μας στην πορεία. Η Λορκασερίνη, που κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες με το εμπορικό όνομα Μπέλβικ, είναι ένας εκλεκτικός σερωτονινεργικός αγωνιστής. Αυτός επιδρά, όπως και οι αμφεταμίνες της υποδοχής της σερωτονίνης, επιδρά όμως εκλεκτικά στην υποδοχεία HT2C. Και όχι στον 2B που φαίνεται ότι ευθυνόταν για τις βαλβιδοπάθειες που προξενούνταν από τις αμφεταμίνες. Άρα θεωρητικά και από ό,τι φαίνεται και από τις μελέτες, μάλλον είναι σχετικά ασφαλής όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Όμως δεν είναι και ιδιαίτερα αποτελεσματική, γύρω στο 3-4% απώλεια σωματικού βάρους. Και αυτή υπόκειται στους περιορισμούς στις ΗΠΑ που έχει λάβει ο συνδυασμός της, το πειραμά της με τη Φεντερμίνη. Αντιδείκνεται και αυτή στην κοίηση, έχει ανεπιθύμητες τις ενέργειες κυρίως συμβατές με τη σερωτονινεργική δράση, ζάλι, πνηλία, ξηροστομία, ναυτία. Υπάρχει ο φόβος του σερωτονινεργικού συνδρόμου σε άτομα τα οποία παίρνουν και άλλα φάρμακα που ενδεχομένως αυξήσουν τη σερωτονίνη. Όμως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων δεν έδωσε την έγκριση, ζήτησε περισσότερα στοιχεία και η εταιρεία έχει αποσύρει την αίτηση, άρα πιθανότητα δεν θα έχουμε ποτέ το φάρμακο αυτό στα χέρια μας. Ως τώρα, δηλαδή, στην Ελλάδα θα έχουμε μόνο την λιραγλουτίδη και το συνδυασμό αλτρεξόνης βουπροπιώνης. Αν κανείς δει τις ανασκοπήσεις που αφορούν το μέλλον, αυτές είναι πλουσιότατες, κατάλογοι τεράστιοι από φάρμακα που δοκιμάζονται ή κάπου σε κάποια χώρα έχουν εγκριθεί ή αναμένεται να έρθουν στα χέρια μας. Τεράστιοι κατάλογοι. Ας δούμε λίγα από αυτά τα οποία είναι ενδιαφέροντα και ενδεχομένως να καταλήξουν τελικά στην κλινική πρακτική. Με ένα από αυτά είναι η σετιλιστάτη, ένας αναστολέας γαστρεντερικών λιπασών. Αυτή έχει παρόμοια αποτελεσματικότητα με την ορλιστάτη. Όπως φαίνεται από αυτή τη μελέτη σε 600 μόνο άτομα. Αυτή είναι μια από τις τελευταίες μελέτες της σετιλιστάτης, η οποία δεν διαφαίνεται ότι θα κυκλοφορήσει στην αγορά. Είχε μικρότερο ποσοστό ανεπιθύμητων ενεργειών, κυρίως διάρρειες, από ότι η ορλιστάτη. Κυκλοφόρησε εσχάτως στη Ιαπωνία μόνο, έχει πάρει ένδειξη για την παχυσαρκία. Δεν ξέρω αν θα λάβει ένδειξη σε άλλες χώρες. Η τεσοφενσίνη είναι ένας τριπλός αναστολέας επαναπρόσληψης σερωτονίνης, νοραδρεναλίνης, ντοπαμίνης. Τριπλό λοιπόν χτύπημα σε νευρομεταβιβαστές που ξέρουμε ότι ενέχονται στην πρόσληψη τροφής και στη θερμογένεση. Και δοκιμαζόταν ως φάρμακο για την Πάρκινσον και την Αλτσχάιμερ και διαπίστωσαν οι ερευνητές ότι οι ασθενείς έχαναν σημαντικό βάρος. Και δοκιμάστηκε λοιπόν για την παχυσαρκία από μόνη της. Εντυπωσιακά αποτελέσματα, 10-12,5 περίπου % απώλεια βάρους στις υψηλές δόσεις, όμως οι ανεπιθύμητες ενέργειες μάλλον δεν θα επιτρέψουν την τεσοφενσίνη να καταλήξει τελικά στο εμπόριο. Ξηροστομία, ναυτία και δυσκυλιώτης, τα γνωστά τα οποία επιφέρουν κυρίως τα σερωτονινεργικά και ντοπαμινεργικά φάρμακα, όμως η αύξηση της καρδιακής συχνότητας και η αύξηση της πίεσης μάλλον τελικά θα είναι ο τάφος της τεσοφενσίνης. Και κάποιες αναφορές γίνονται μελέτες φάσης 3. Εξ όσων γνωρίζω, οι οποίες μάλλον υπάρχουν και κάποια ανεκδοτολογικά στοιχεία και για ψυχιατρικές διαταραχές, κυρίως για εκρήξεις θυμού. Δεν νομίζω ότι η τεσοφενσίνη θα καταλήξει στα χέρια μας. Η μπελορανίμπ είναι ένα άλλο ενδιαφέρον μόριο. Αυτή δρά εντελώς διαφορετικά. Είναι ένας αναστολέας της MET-AP2, αμινοπεπτιδάση 2 της μεθιονίνης. Προάγει την λιπόλυση, την οξείδωση των ελεύθερων λιπαρών οξείων, την καύση του λίπους. Αλλά επίσης φαίνεται ότι μειώνει και τη βιοσύνθεση λίπους και κάπου σε κάποιο βαθμό μειώνει και την όρεξη. Υπάρχει μόνο μία μελέτη, 150 περίπου παχύσαρκα άτομα. Καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε πολλά για τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Θα το δούμε αυτό στην πορεία όταν έχουμε περισσότερες μελέτες. Επίσης, πέραν του GLP-1, από τα κύτταρα L του εντέρου παράγεται το πεπτίδιο τυροσίνη-τυροσίνη ή PYY, και αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μόριο, διότι και αυτό παράγεται κατά αναλογία προς την πρόσληψη τροφής και αυτό είναι ένα ισχυρότατο ανορεξιογόνο σήμα. Πηγαίνει και δρά στους ορεξιογόνους νευρώνες σε έναν αυτοανασταλτικό υποδοχέα και προσυναπτικό υποδοχέα και έτσι αναστέλει την έκρηση του NPY, αναστέλει λοιπόν τα ορεξιογόνα νευροπεπτίδια και από ό,τι φαίνεται μειώνει και λίγο την καταστολή των καλών, των ανορεξιογόνων νευρών. Άρα λοιπόν είναι ένα ισχυρό ανορεξιογόνο σήμα. Έχει δοκιμάστηκε πειραματικά σε υγιείς εθελοντές, όταν χορηγήθηκε ενδοφλέβη, οδήγησε σε απώλεια βάρους και βέβαια το επόμενο βήμα ήταν να δοκιμαστεί ως φάρμακο. Δοκιμάστηκε ενδορυνικά ως πεπτιδική ορμόνη, δεν μπορεί να χορηγηθεί εντερικά. Δυστυχώς η μελέτη δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί, διότι όπως και οι αγωνιστές GLP-1, προξενεί σε φαρμακολογικές δόσεις έντονη ναυτία και η μελέτη τελικά δεν ολοκληρώθηκε. Έτεινε να έχει αποτελεσματικότητα, αλλά δεν ολοκληρώθηκε. Και τέλος, η οξυντομοντουλίνη είναι ένα πολύ ενδιαφέρον μόριο, πάλι παράγεται από τα ελκύτταρα, πάλι είναι μια εγκριτίνη ορμόνη. Αυτή επίσης έχει το καλό ότι είναι ιδιαίτερα ανορεξιογόνος, ίσως πιο ανορεξιογόνος από το GLP-1 και φαίνεται ότι πέραν της μείωσης της όρεξης αυξάνει και την ενεργειακή δαπάνη.
Και αυτό το επιτυγχάνει, έχει δοκιμαστεί σε υγιείς εθελοντές κατά τρόπο διπλό, τυφλό και διασταυρούμενο, όπου χορηγούμενοι μείωσε την πρόσληψη ενέργειας και αύξησε την ενεργειακή δαπάνη σε φυσική δραστηριότητα. Και μάλιστα, αν κρίνουμε από το γεγονός ότι αυτή η μελέτη ήταν διπλή τυφλή, οι ασθενείς δεν ήξεραν τι έπαιρναν, ούτε οι ερευνητές, και είχαν λάβει και οδηγίες να μην αυξήσουν τη δραστηριότητα, αποδίδεται αυτή η ενεργειακή δαπάνη στην ενέργεια η οποία δαπανάται σε δραστηριότητα που δεν αφορά την άσκηση, στο non-exercise activity thermogenesis. Αυτό που κάνουμε πολλές φορές ορισμένοι άνθρωποι που κινούνται πάρα πολύ όταν μιλούν, άνθρωποι οι οποίοι κουνούν πάρα πολύ το πόδι τους κάτω από το τραπέζι, άνθρωποι οι οποίοι κάνουν πολλές μικρές και συνεχείς κινήσεις και φαίνεται ότι δαπανούν περισσότερη ενέργεια κατά αυτόν τον τρόπο. Όμως η ξυτομοντουλίνη είναι ένα σημαντικό μόριο το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει και στα δύο σημεία του ενεργειακού ισοζυγίου, να μειώσει την πρόσληψη και να αυξήσει τη δαπάνη. Και βέβαια είναι λογικό να γίνεται αναζήτηση για μόρια συνθετικά ανάλογα της εξωτομοντουλίνης. Όπως επίσης και τα κοκτέιλ, συνδυασμοί, διότι βλέπω ότι όταν χορηγούμε φαρμακολογικές δόσεις έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Άρα, πολλές από τις φωνές των ειδικών που ασχολούνται με τα πεπτίδια του γαστρεντερικού σωλήνα λένε ότι αν δώσω λίγο από αυτό και λίγο από το άλλο και ίσως και λίγο από εκείνο, τότε να μην έχω τις ανεπιθύμητες ενέργειες και τελικά να επιτύχω το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και τέτοια μόρια αρχίζουμε και βλέπουμε, όπως είναι ένα υβριδικό μόριο GIP και οξυντομοντουλίνης, το οποίο δρά στους υποδοχείς της γλυκαγόνης και του GLP-1 και οδηγεί σε απώλεια βάρους στα ποντίκια. Και επίσης σε ανθρώπους πλέον δοκιμασμένο συνδυασμός γλυκαγόνης μαζί με GLP-1. Μα γλυκαγόνη, ναι, η γλυκαγόνη εκτός από το να αυξάνει τη γλυκόζη, αυξάνει και την ενεργειακή δαπάνη. Όμως αν χορηγήσω γλυκαγόνη θα αυξήσω και το ζάχαρο. Μια πολύ ωραία ιδέα θα ήταν λοιπόν να δώσω GLP-1 αγωνιστή, να μην αυξηθεί τουλάχιστον πολύ το ζάχαρο και να επιτύχω και αύξηση των καύσεων αλλά και μείωση της όρεξης. Και αυτό δοκιμάστηκε σε υγιείς εθελοντές ανθρώπους. Και βλέπουμε ότι η γλυκόζη την ημέρα της γλυκαγόνης αυξήθηκε. Δεν αυξήθηκε τόσο πολύ όταν συγχορηγήθηκε μαζί με GLP-1. Αυξήθηκε ωραιότατα η ινσουλίνη την ημέρα της συγχορήγησης και έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση της ενεργειακής δαπάνης ηρεμίας των καύσεων, όπως επίσης βέβαια και το αναμενόμενο αποτέλεσμα του GLP-1 στην πρόσληψη τροφής. Και πλέον υβριδικά τέτοια μόρια, διπλοί αγωνιστές, δοκιμάστηκαν σε ποντίκια και ενδεχομένως να έχουμε και τέτοια μόρια για τον άνθρωπο. Σε ποντίκια, ένας αγωνιστής, ο οποίος δρά και στους δύο υποδοχείς. GLP-1 και γλυκαγόνη και μειώνει σημαντικά το σωματικό βάρος, μειώνει το λίπος, μειώνει βέβαια και τον άλυπο ιστό όπως κάθε απώλεια βάρους. Και όταν κάνουν στα ποντίκια αυτά ενδοπεριτοναϊκή δοκιμασία ανοχής στη γλυκόζη, την ημέρα που δεν παίρνουν τίποτα από αυτά αυξάνεται πάρα πολύ το ζάχαρό τους. Όταν όμως παίρνουν το συνδυασμό, τότε δεν αυξάνεται σημαντικά. Άρα μπορούμε να είμαστε σε κάποιο βαθμό ασφαλείς όσον αφορά τη γλυκόζη. Συμπερασματικά λοιπόν, το απότερο και το σχετικά πρόσφατο παρελθόν της φαρμακοθεραπείας για την παχυσαρκία υπήρξε αμφιλεγόμενο, έχει αρκετές απογοητεύσεις, αρκετές αποσύρσεις φαρμάκων. Το παρόν, έως τώρα τουλάχιστον, μέχρι τους επόμενους μήνες, είναι πτωχό. Έχουμε μόνο την ορλιστάτη, η οποία είναι μετρίας αποτελεσματικότητας. Πλέον έχουμε εγκεκριμένους δύο παράγοντες για την Ευρώπη, τους οποίους τους περιμένουμε και τη χώρα μας και θα δούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους. Ξέρουμε ότι είναι μάλλον αποτελεσματική, η ασφάλεια είναι πάντα ένα ερώτημα. Δύο άλλα σκευάσματα κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με αυτά τα οποία κυκλοφορούν στις Ηνωμένες Πολιτείες, περιβάλλονται από σκεπτικισμό και μάλλον δεν θα οδηγηθούν στην κυκλοφορία στην Ευρώπη. Αλλά όσο καταλαβαίνουμε περισσότερο τους μηχανισμούς που μας οδηγούν στο να πεινούμε και να αισθανόμαστε κορεσμό και μπορέσουμε να τους επηρεάσουμε, να τους τροποποιήσουμε φαρμακευτικά, σε ένα, δύο ή και τρία σημεία, τότε ίσως να έχουμε πιο ελπιδοφόρους συνδυασμούς φαρμάκων ή ουσιών. Σας ευχαριστώ πολύ.